Αυτό εδώ είναι το Game Boy Advance SP, το οποίο το έχω από το 2003 όταν ήμουν 8 χρονών και σήμερα πάμε να το αναβαθμίσουμε με μια ολοκένουργια LCD οθόνη, θύρα HDMI, για να κάνουμε τα live stream μας με την αυθεντική κονσόλα και τα αυθεντικά παιχνίδια και μια πανέμορφη θήκη εμπνευσμένη από το Pokédex του Ash και τσαμ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε αφαιρώντας την μπαταρία, η οποία προστατεύεται από μία και μόνο βίδα. Ωρε φίλε, δες εδώ τι μπίχλα έχει μαζέψει! Να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη φορά εδώ και 21 χρόνια που ανοίγω αυτή την κονσόλα, οπότε ετοιμαστείτε για πάρα πολύ βρωμιά. Να σημειωθεί επίσης πως αν η μπαταρία σας είναι φουσκωμένη όπως η δικιά μου, πρέπει να αλλαχτεί άμεσα. Δεν θα ήθελες ο θησαυρός σου που έχεις από μικρό παιδί να σου σκάσει στα μούτρα. Ξεβιδώνουμε τις υπόλοιπες 6 βίδες στο κάτω μέρος της κονσόλας. Να σημειωθεί εδώ πως θα χρειαστείτε 2 κατσαβιδάκια. Ένα κλασικό σταυροκατσάβιδο Philips και άλλο ένα με 3 άκρα τύπου 3-wing. Και τώρα αφαιρούμε το κάτω μέρος του κέλυφους ώστε να αποκαλυφθεί αυτή η πανέμορφη και βρωμερή πλακέτα. Άλλες 3 βίδες για ξεβίδωμα, οι οποίες δεν είναι τίποτα για έναν αληθινό αφέντη των Pokémon. Τώρα η πλακέτα είναι ελεύθερη, αλλά προσοχή! Δεν την τραβάμε δυνατά, γιατί στο πίσω μέρος είναι συνδεδεμένη η κορδέλα της οθόνης. Είναι αρκετά εύκολο να βγει, τραβώντας πολύ προσεκτικά προς τα πάνω τα 2 taps που έχει στην κεφαλή της χρώματος γκρι. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και η πλακέτα μας είναι ελεύθερη. Βγάζουμε το μικροφωνάκι όπως και όλα τα κουμπιά και τώρα το κάτω μέρος είναι καθαρό. Πάμε όμως τώρα στα δύσκολα και ίσως το πιο ευαίσθητο κομμάτι του build. Την οθόνη και τους μεντεσέδες της. Κρυμμένη κάτω από την κορδέλα της οθόνης βρίσκεται μια μικρή βιδούλα η οποία κρατάει το αποσπόμενο κομμάτι του μεντεσέ. Ακόμα όλα καλά. Τώρα είναι τα δύσκολα. Η οθόνη έχει στο μπροστινό της μέρος 5 μικρά πλαστικά καπάκια τα οποία κρύβουν από κάτω βίδες. Το θέμα είναι ότι μετά από τόσα χρόνια χρήσης, τα πλαστικά καλύματα έχουν κολλήσει για τα καλά και είναι σχεδόν αδύνατο να τα βγάλεις χωρίς να τα χαλάσεις. Όπως βλέπετε, εγώ κατέστρεψα τα περισσότερα, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί εγώ θα χρησιμοποιήσω νέο κέλυφος. Ακόμα όμως και αν έκανα restoration το παλιό κέλυφος, υπάρχουν τέτοια καλύματα στην αγορά. Βγάζουμε τώρα τις 5 βίδες της οθόνης, ανοίγουμε το καπάκι και αυτή είναι η αυθεντική οθόνη του Game Boy Advance SP, την οποία θα αντικαταστήσουμε με μια ολοκένουργια High Definition οθόνη. Ναι! Κακώς ενθουσιάζομαι, γιατί σας υποσχέθηκα το πιο δύσκολο κομμάτι του build. Επάρτε το! Το μοναδικό μέρος του παλιού Game Boy που δεν σου δίνουν μαζί με τη νέα θήκη είναι οι 2 μεντεσέδες, οι οποίοι είναι απίστευτα ευαίσθητοι και πρέπει να βγουν ανέπαφοι ώστε να χρησιμοποιηθούν στη νέα κονσόλα μας. Και αν τους σπάσω, η νέα High Definition οθόνη μου θα φαίνεται σαν καρότο που το ξέχασες μέσα σε αμάξι κατά μεσήμερο. Αλλά εντάξει παιδιά, όλα καλά, κατάφερα και τα έβγαλα, αλλά δυστυχώς η κάμερα δεν έγραφε, οπότε δείτε αυτό το καρότο μέσα στα αμάξι μου. Εδώ τώρα έχουμε τη νέα μου IPS LCD οθόνη, η οποία για να δουλέψει πρέπει να τη συνδέσουμε με αυτό το μικρό και ευαίσθητο πλακετίδιο. Shit, δεν είναι ο θερμοσύμφωνος του θείου σου στο χωριό, είναι ευαίσθητος ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Πρόσεχε, απαλά. Θα αναρωτιέσαι όμως γιατί έχω μια δεύτερη πλακέτα μαζί μου. Αυτό είναι το HDMI και είναι παιδιά κυριολεκτικά ο λόγος που κάνω αυτή τη στιγμή όλη αυτή τη δουλειά. Γιατί όμως το κάνω όλο αυτό, για να μπορούμε παιδιά κάθε Παρασκευή από εδώ και πέρα, στις 8 η ώρα το βράδυ, να παίζουμε τα αυθεντικά παιχνίδια Pokémon από τις αυθεντικές τους κασέτες στην αυθεντική κονσόλα που είχα από 8 χρονών. Πίσω στο HDMI λοιπόν, κολλάμε την πλακέτα με ταινία διπλής όψιος και θα βάλω λίγη παραπάνω ταινία κοντά στη θύρα ώστε να μην την ξεχαρβαλώσω με το βάλε βγάλε τα καλώδια. Την κολλάμε λοιπόν προσεκτικά στο πίσω μέρος της οθόνης και πάμε να συνδέσουμε τις κορδέλες. Με τη συγκεκριμένη οθόνη που έχουμε θα χρησιμοποιήσουμε τις 2 από τις 3 υποδοχές που έχει η πλακέτα, αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι το συγκεκριμένο module δουλεύει με σχεδόν
όλες τις IPS οθόνες του Game Boy. Καλωδιώσαμε λοιπόν και πάμε τώρα στο επόμενο βήμα, το οποίο θέλει θερμοκόλληση. Πριν όμως κάνουμε οτιδήποτε, πάμε να δούμε πρώτα αν η οθόνη μας λειτουργεί. Δεν το λέω μόνο για το αν συνδέσαμε σωστά την οθόνη, αλλά για το αν έχει και κάποιο κατασκευαστικό λάθος, όπως καμένα πίξελ ή οτιδήποτε άλλο. Για να κάνουμε αυτό το τεστ, συνδέουμε τη νέα οθόνη πίσω στην πλακέτα και βάζουμε και από πίσω την μπαταρία. Θέλει λίγη προσπάθεια, αλλά μόλις τα καταφέρεις, ανοίγεις την κονσόλα και... κρίσταλο! Η οθόνη είναι άψογη και δες και αυτό χωρίς ήχο. Θυμάστε που σας είπα πριν για θερμοκόλληση και λιωμένα σίδερα και πειρακτωμένα σίδερα πάνω στο Game Boy μου? Ήρθε η ώρα. Η συσκευασία του HDMI μας δίνει δύο πολύ λεπτά καλωδιάκια τα οποία πρέπει να κολλήσουμε πρώτα πάνω στο module του HDMI και μετά πάνω στην πλακέτα. Επειδή λοιπόν μιλάμε για πειρακτωμένο σίδερο πάνω σε ένα λεπτεπίλεπτο ηλεκτρονικό σύστημα, θα σου πρότεινα να κάνεις λίγη εξάσκηση σε παλιές πλακέτες πριν δοκιμάσεις να το κάνεις αυτό πάνω στην αγαπημένη σου κονσόλα. Δεν θέλω να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες για το πώς και πού πρέπει να γίνουν οι συνδέσεις, οπότε έχω αφήσει στην περιγραφή του βίντεο τους βίντεο οδηγούς που χρησιμοποίησα, όπως και όλα τα links από τα εξαρτήματα, θήκες, οθόνες κτλ. Που αγόρασα για αυτό το build. Κάποια από τα links στην περιγραφή είναι affiliate, που αυτό σημαίνει ότι όταν κάνετε αγορά μέσα από τα δικά μου links, βοηθάτε το κανάλι γιατί παίρνω ένα μικρό ποσοστό από την αγορά σας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυξάνεται η τιμή. Είναι η ίδια τιμή, απλά ταυτόχρονα βοηθάτε και το κανάλι. Win-win! Κολλήσαμε τα καλωδιάκια και δείτε πόσο όμορφη φαίνεται η οθόνη μας μέσα στο νέο της κέλυφος. Τώρα όμως έχουμε ακόμα ένα θέμα. Το κέλυφος αυτό δεν προβλέπει έξοδο για HDMI. Και για την ακρίβεια, κανένα κέλυφος στην αγορά δεν το κάνει αυτό. Οπότε θα πρέπει να το κόψω εγώ. Σε αυτή την περίπτωση είναι αυτό που λένε ότι τα εργαλεία κάνουν το μάστορα. Με το αξιόπιστο Dremel μου και λίγη λεπτοδουλειά, δείτε πόσο καθαρό είναι το αποτέλεσμα. Περνάμε τα καλώδια και την κορδέλα στριφογυριστά κάτω από την οθόνη, καπακώνουμε και είμαστε λίγο πιο κοντά στο να παίξουμε Pokémon στη νέα μας παλιά κονσόλα. Από εδώ και πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, οπότε αφήστε με να σας εξηγήσω. Βάζουμε πίσω τους μεντεσέδες, περνάμε την κορδέλα από κάτω, βιδώνουμε τις 5 βίδες της οθόνης, βάζουμε το καπάκι του μεντεσέ και βιδώνουμε τη βιδούλα κάτω από την κορδέλα, βάζουμε τα κουμπιά, εγώ διάλεξα ακριβώς τα χρώματα που είχαν τα κουμπιά του Pokédex του Ash, βάζουμε το μικρόφωνο, συνδέουμε την οθόνη στην πλακέτα, βάζουμε την πλακέτα στη θέση της, θερμοκόλληση για τα δύο κόκκινα καλωδιάκια του HDMI, βιδώνουμε την πλακέτα με τις 3 βίδες της, περνάμε τα κουμπιά L και R στο πίσω μέρος της θήκης, βάζουμε το κουμπί on-off, καπακώνουμε, ξαναβιδώνουμε, βάζουμε τη νέα μπαταρία, ξαναβιδώνουμε, βάζουμε τα καινούρια πλαστικά καλύματα για τις μπροστινές βίδες και... το νέο Game Boy μας είναι έτοιμο. Αλλά το μόνο που δεν έχω δοκιμάσει ακόμα, παιδιά, είναι το αν δουλεύει το HDMI. Οπότε, σε 3, 2, 1... Από εδώ και πέρα λοιπόν σας περιμένω κάθε Παρασκευή στις 8 η ώρα το βράδυ για Pokémon Vintage Nights!